Από λεπτό σε λεπτό περιμένουμε και τις εξελίξεις από το Φίερι της Αλβανίας, όπου αναμένεται να βγει σε λίγο Φρέντι Μπελερίς. Είμαστε εκεί, προφανώς. Είμαστε σε ζωντανή σύνδεση. Να τη σύνδεση, ζωντανά. Όλοι υπάρχουν μια κινητοποίηση. Έχει λίγο... πάει το... Είναι live εικόνα είναι τώρα. Είναι εικόνα τώρα. Έχει πάει εκεί τώρα το αυτοκίνητο της ελληνικής πρεσβείας που θα παραλάβει το Φρέντι Μπελερί. Νομίζω είναι η γυναίκα του. Α, μάλιστα. Όλες αυτές οι σακούλες τι είναι. Δίπλα στο αμάξι της πρεσβείας. Λογικά για τις φυλακές είναι αυτές. Εδώ είναι το αμάξι της πρεσβείας. Περιμένει με τον οδηγό που θα τον μεταφέρει τον κύριο Μπελέρη στο αεροδρόμιο για να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα συνεδούμε. Μόλις βγει ο κύριος Μπελέρη, θα συνεδούμε με τον Άρη. Σε λίγο, από λεπτό. Που είναι... νομίζω βγαίνει. Βγαίνει. Πάμε στον Άρη. Πάμε στον Άρη. Έλα, Άρη μας. Βλέπουμε και τον κύριο Μπελέρη. Τα πρώτα βήματα προς την ελευθερία έστω και 5 ημερών. Εν αναμονή των εξελίξεων. Θα κάνει δηλώσεις, Άρη. Βλέπετε, συνοδεύεται από αστυνομικούς και σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Περιμένουμε να έχουμε το πλάνο. Καταλαβαίνετε εδώ τώρα υπάρχουν και αρκετοί συνάδελφοι και από προφανώς, τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης. Έξω από τη φυλακή τον περιμένει η σύζυγός του, η οποία έτσι ήταν και συγκινημένη, γιατί όλο αυτό το διάστημα είναι στο πλευρό του και έχουν περάσει από τις δύσκολες στιγμές. Δίνει τα χαρτιά τώρα από ό,τι βλέπω. Ένα έγγραφο στον υπάλληλο, τον σοφρονιστικό και τους αστυνομικούς που είναι δίπλα στην πύλη. Και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς το αυτοκίνητο του διπλωματικού σώματος, το αυτοκίνητο της ελληνικής πρεσβείας στα Τίρανα, που ήρθε εδώ για να τον παραλάβει και να τον συνοδεύσει στο αεροδρόμιο των Τιράνων για να αναχωρήσει με προορισμό αρχικά το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος στην Αθήνα και στη συνέχεια, μέσω Γερμανίας, αν δεν κάνω λάθος, να κατευθυνθεί με τελικό προορισμό το Στρασβούργο, όπου θα πάρει μέρος αύριο στις διαδικασίες ομιλίας. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που έχει υποστεί τα πάνδυνα, έχει υποστεί μια πολιτική δίωξη, όπως καταγγέλλει ο ίδιος. Ένας άνθρωπος ο οποίος εξελέγει, δεν το επιτράπει να ασκεί στα καθήκοντά του ως Δήμαρχος Χυμάρας. Όλα αυτά στο πλαίσιο το όσον υπόκειται κατά καιρούς, καταγγέλλεται ότι υπόκειται η μειονότητα, έτσι, η εθνική μειονότητα. Βγαίνει τώρα. Βγαίνει τώρα. Λοιπόν. Εγώ. Λοιπόν, για να δούμε, ο Άρης πήγε εκεί. Για να ακούσουμε τον Άρη. Μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Δύο ημέρες, πώς αναπνέεται αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη όλους αυτούς τους μήνες. Είμαι συγγενημένος. Χαρούμενος, τα υπόλοιπα θα τα πούμε. Αθήνα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για όλα. Δύσκολες στιγμές. Νομίζω ότι είναι πολύ συγκινημένος ο κ. Μπελέρης. Ναι. Εμφανώς. Δεν μπορούσα να κάνει καμία άλλη δήλωση. Μας ευχαρίστησε απλά και οι κυρίες μουσιογράφους που είναι εκεί για την παράσταση. Και τα υπόλοιπα στην Αθήνα, καταλαβαίνω πολύ καλά, θέλει να φύγει από εκεί. Θέλει να φύγει από τις φυλακές. Και για συμβολικούς λόγους δεν θέλει να κάνει καμία δήλωση στην Αλβανία, θέλει να τις κάνει στην Αθήνα. Εκεί όπου νιώθει περισσότερο ελεύθερος. Αυτό μπορώ εγώ να καταλάβω και να αντιληφθώ. Θα μπει τώρα στο αυτοκίνητο σιγά-σιγά. Απολύτως λοιπόν. Κατανοητό. Εδώ βλέπουμε να μεταφέρουν τα πράγματά του προφανώς με το αυτοκίνητο, το διπλωματικό αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο της πρεσβείας. Είναι μια διαδικασία που ακολουθείται για να πάει στο αεροδρόμιο και από εκεί να έρθει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Φαντάζομαι εκεί θα κάνει δηλώσεις. Να πούμε ότι πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ συγκινημένος ο κ. Μπελέρης. Φαίνεται. Λοιπόν. Και από τον τόνο της φωνής του και από τον τρόπο που αντιδρά. Καταλαβαίνουμε όλη τη δυσκολία που έχει περάσει 14 μήνες αυτός ο άνθρωπος. Αλλά και τι συμβολίζει για τους ομογενείς μας, έτσι. Ναι. Ο κύριος Μπελέρης. Τώρα ξαναβγαίνει έξω, το κάνει καλή συλλέγωση για να ακούσουμε. Ότι θα δοθεί άδεια. Όλα καλά, όλα καλά. Είστε και συγκινημένος, σας βλέπω. Λίγο, όπως εδώ. Η σύζυγος. Στο πλευρό του. Στο πλευρό. Πώς νιώθετε το πρώτο συνέστημα. Ευτυχισμένη. Ευτυχισμένη η σύζυγος, λοιπόν. Λοιπόν, θα μπουν τώρα στο ίδιο αυτοκίνητο. Ναι, προφανώς. Πήγε άφησε κάποια πράγματα σε ένα άλλο αυτοκίνητο που θα του συνοδεύσει από καταλαβαίνουμε και τώρα θα ξεκινήσει με το αυτοκίνητο της πρεσβείας για να έρθει προς την Αθήνα. Λοιπόν, βλέπουμε το αυτοκίνητο. Μαρτυρήθηκε με ακρίβεια για να προλάβει και την πτήση. Σωστά, προλάβει την πτήση. Προφανώς. 7,5 ώρα, όπως μας είχες πει, just 7,5 ώρα βγήκε. Ναι, βγήκε, ναι. 7,33 λοιπόν, Άρη, θα επανέλθουμε για οτιδήποτε νεότερο. Ναι. Αυτή είναι η εξέλιξη. Θα δούμε και τον κύριο Μπελέρη και στην Αθήνα όταν φτάσει. Δεν ήθελα να κάνει δηλώσει, να λέμε εκεί, έξω στις φυλακές. Έχεις δίκιο και για το συμβολισμό, έτσι. Ο συμβολισμός, ναι, είναι στην Αλβανία, θα έρθει στην Ελλάδα που νιώθει ελεύθερος για να κάνει δηλώσεις κανονικές. Τώρα εκεί. Δεν φαντάζομαι δεν ήθελα να ρισκάρει και τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί όλα μπορεί να συμβούν. Προφανώς. Όλα μπορεί να συμβούν.